Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα ριζότο κολοκύθας. Η κολοκύθα έχει την τιμητική της αυτή την εποχή λόγω Thanksgiving, οπότε θα βρούμε τρόπους να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ριζότο κολοκύθας θα χρειαστούμε 2 κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 στίκ σέλερι, 300 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο, 250 γραμμάρια κρασί λευκό, 2 κουταλιές της σούπας κοφτές ζωμό λαχανικών σε βαζάκι μάτζι, 1000 με 1200 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια παρμεζάνα. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια blue cheese, 1 κουταλάκι του γλυκού κολοκυθόσπορο, 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι και 10 γραμμάρια βούτυρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε μία κατσαρολίτσα ή ένα βαθύ τηγάνι για να κάνουμε το ριζότο μας. Πάνω στη φωτιά. Όλα τα ριζότο φτιάχνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και ουσιαστικά τη γεύση τη δίνουμε στο τέλος. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Οπότε, κρεμμύδι, σκόρδο, ρύζι στο τηγάνι και κανονικά έτσι συνεχίζει το ριζότο μας. Λοιπόν, έχω 2 κρεμμυδάκια, είναι μικρά. Οπότε, άμα είναι μεγάλα, θα βάλετε 1. Άμα είναι μικρά, θα βάλετε 2. Το ψιλοκόβουμε εδώ. Και νομίζω πια όλοι μα όλοι ξέρουν να φτιάξουν ένα ριζότο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει. Λοιπόν, και το σκόρδο μας, εδώ. Τέλεια. Και ρίχνουμε ελαιόλαδο, κρεμμύδι και σκόρδο στο τηγανάκι. Τέλεια. Θέλουμε να καραμελώσουνε. Δεν θα βάλουμε ζάχαρη, γιατί πολλές φορές βάζω ζάχαρη στο κρεμμύδι και το σκόρδο, γιατί θα ρίξουμε στη συνέχεια το κρασί. Γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα ριζότο κολοκύθας. Η κολοκύθα έχει ζαχαρίτσα μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε με περισσότερο ζάχαρη το φαγητό μας. Ανακατεύουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι εδώ να καραμελώσουν, χαμηλώνουμε τη φωτιά και θα προσθέσω λίγο θυμάρι. Το θυμάρι το λατρεύω. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή πάει και πάρα πολύ το φασκόμηλο. Φασκόμηλο με κολοκύθα κάνουν πάρα πολύ καλή παρέα. Αλλά επειδή φαντάζομαι ότι δεν έχετε πολύ στο σπίτι φασκόμηλο, θα πάω και εγώ θυμάρι. Αλλά αν έχετε φασκόμηλο, βάλτε και φασκόμηλο. Λοιπόν, θυμαράκι μέσα, εδώ. Και κάτι νόστιμο άρχισε να γίνεται. Τώρα, θα βάλω και λίγο σέλερι στη συνταγή μου. Μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση που θα δώσει συνδυαστικά μαζί με την κολοκύθα. Όχι σέλινο, σέλερι. Έχει διαφορά το σέλινο με το σέλερι Διονύση, το ξέρεις? Το σέλινο το βάζουμε στη φασολάδα. Έχει πολύ πιο έντονη γεύση. Δεν έχει σώμα να κάνει κράτς κρούτς όπως κάνει το σέλερι. Το σέλερι είναι πολύ πιο ήπιο. Μας δίνει μια ελαφριά γεύση από το σέλινο, αλλά δεν μας δίνει αυτή την έντονη γεύση που καλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Γιατί άμα βάλουμε σέλινο σε αυτή τη συνταγή, τι θα γίνει? Δεν θα καταλάβουμε καθόλου κολοκύθα. Οκ, το πιάσες. Είναι πολύ βασικό. Σέλερι. Όχι σέλινο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Εν τω μεταξύ, άμα πας στο εξωτερικό, δεν μπορείς να βρεις πουθενά σέλινο. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Μπορείς να βρεις σέλερι, σέλινο δεν μπορείς να βρεις. Οπότε φασολάδα στην Αγγλία δεν κάνουμε. Τώρα, ανακατεύουμε καλά να καραμελώσει και το σέλερι. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ρύζι. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το πω άλλη μία. Το ρύζι πρέπει οπωσδήποτε να το σοτάρουμε. Ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσουμε μία κρούστα απ' έξω, για να μπορέσει το ρύζι μας να μην σπάσει καθώς το βράζουμε. Σε περίπτωση που δεν το σοτάρουμε, το ρύζι μας και τα κοντόκοκα ρύζια, τα γλασέτα ρύζια, καθώς βράζουν, έχουν την ιδιότητα να λιώνουν τελείως και να γίνονται πουρές. Οπότε, ή θα τα σοτάρετε, ή δεν θα κάνετε ριζότο. Αυτό είναι το deal. Οπότε, απαραίτητο σε αυτό το σημείο, με το που καραμελώσει λίγο το κρεμμύδι, το σέλερι και το σκόρδο, βάζουμε το ρύζι μέσα και αυτό με τη σειρά του αρχίζουμε να τα ανακατεύουμε. Για να καραμελώσει λίγο και αυτό. Θέλουμε να σουταριστεί, να πάρει χρώμα απ' έξω. Το πιάσες γιατί το κάνουμε αυτό, φίλε Διονύση? Μάλιστα. Άμα βάζαμε μπασμάτι ρύζι, αντί για ρύζι ριζότο, μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι ρύζι το οποίο μπορούμε να το σουτάρουμε. Κοίταξε, έχει δίκιο. Μπορούμε να το σουτάρουμε όμως για να κάνουμε μια άλλη συνταγή. Υπάρχουν οι συνταγές που το μισό ρύζι το τηγανίζουμε, το μισό ρύζι το βράζουμε και τα ενώνουμε. Αλλά ριζότο με μπασμάτι δεν γίνεται. Το μπασμάτι είναι μακρύκοκο. Υπάρχει το μακρύκοκο το ρύζι και το κοντόκοκο το ρύζι. Τα μακρύκοκα τα βράζουμε, τα κοντόκοκα τα κάνουμε. Σούπες, ριζότο,
γεμιστά και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε πιάστε το ρύζι στα χέρια σας, το ρύζι που έχετε μέσα στο ντουλάπι σας και δείτε το. Άμα είναι κοντό, έλα εδώ. Έχεις δίκιο. Άμα το ρύζι σας είναι έτσι, κάνετε ριζότο. Άμα το ρύζι σας είναι έτσι, το βράζετε. Πολύ απλά τα πράγματα. Ωραίος. Έφυγες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε εδώ πέρα και όπως βλέπετε έχει απορροφήσει τελείως το λαδάκι το φαγητό μας. Ό,τι λάδι βάλαμε το απορρόφησε. Δεν θα βάλουμε άλλο γιατί θα ρίξουμε τα λιπαρά στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σβήσουμε το φαγητό μας. Με τι? Με κρασάκι. Μην μπερδευτείτε, δεν το πίνουμε, το ρίχνουμε στο φαγητό μας. Και εδώ πέρα, φίλε Διονύση, τι πρέπει να τονίσουμε? Ρε Διονύση, το έχουμε πει 100 φορές, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε περίπτωση που κάνουμε ένα ριζότο και ρίξουμε κρασάκι, πρέπει οπωσδήποτε να το εξατμίσουμε. Άμα δεν το εξατμίσουμε, δεν το βάζουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί άμα δεν το εξατμίσουμε μετά το ριζότο μας, ό,τι και να κάνουμε και το τέλειο ριζότο να κάνουμε, στο τέλος θα βγει ξινό. Φταίει το ότι δεν εξατμίσαμε το κρασί. Οπότε θα κάνω τώρα λίγο υπομονή εδώ, θα περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασί. Και καθώς περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασάκι μας, θα προσθέσουμε το ζωμό μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο Magic ζωμό λαχανικών σε βαζάκι. Φτιάχνεται μόνο από αγνά υλικά και ταιριάζει σε όλα τα φαγητά. Μετά το άνοιγμα, διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες, μην το ξεχνάτε. Οπότε θέλω 2 κουταλιές της σούπας. Εδώ. Κοφτές, όχι γεμάτες. Εδώ. 1, 2. Κοφτές, τις είδατε έτσι. Τέλεια. Λοιπόν. Κλείνω, το αφήνω δίπλα και ήρθε η ώρα να προσθέσω σιγά σιγά το νεράκι μου. Έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά το ριζότο, θα το κάνουμε και τώρα, να κατέβουμε το ζωμό να διαλυθεί. Εδώ. Και τα πράγματα είναι απλά. Προσθέτουμε λίγο νεράκι. Εδώ. Και ψήνουμε σιγά σιγά το ριζότο μας. Με το που εξατμιστεί όλο το νερό και θέλει κι άλλο νερό το ρύζι μας, προσθέτουμε κι άλλο. Γενικά το κάνουμε σε δόσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο χυλώνει καλύτερα το ριζότο, γιατί όσο το ανακατεύουμε τι κάνει, σπάει. Αλλά σπάει ελεγχόμενα, γιατί το έχουμε σοτάρει. Δεν μπορεί να σπάσει τελείως. Σπάει, θα βγάλει το αμυλό του, οπότε ο Διονύσης θα διαλυθεί εκεί μέσα και ουσιαστικά το ριζότο μας θα χυλώσει και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Όσο λιγότερο νερό βάζουμε και όσο πιο σταδιακά το βάζουμε, τόσο πιο χυλωμένο και σεξι θα βγει το ριζότο μας. Μπορούμε να το ρίξουμε και όλο μπλουμ, αλλά στην περίπτωση που το ρίξουμε όλο μπλουμ, τι θα γίνει? Ένα ριζότο χωρίς σώμα. Το θέλουμε? Όχι. Θέλουμε ένα ριζότο με σώμα, γεύση και υφή. Επίσης, αυτό που πρέπει να θυμάστε, όταν προσθέτετε το νεράκι μέσα, να μην είναι παγωμένο. Άμα γίνεται να είναι ζεστό, είναι πάρα πολύ καλό. Άμα δεν γίνεται να είναι ζεστό, τουλάχιστον να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μην πάρετε τώρα από το ψυγείο και μου ρίχνετε νερό μέσα. Τελείωσε το ριζότο. Εκεί πέρα που πάει να ζεσταθεί το ρύζι, θα ρίχνουμε κρύο νερό μέσα, θα το ξενερώνουμε και δεν θα μπορεί να βράσει με τίποτα. Οπότε, σιγά σιγά σταδιακά προσθέτω νερά. Κοιτάξτε εδώ, το απορρόφησε ήδη. Αλλά δεν είναι έτοιμο ακόμα να ρίξω την επόμενη δόση από το νεράκι. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ νερούλο. Οπότε πίσω σε 10 λεπτάκια, με 15, για να τελειώσουμε το ριζότο μας. Οι σπόροι κολοκύθας φυτεύονται μεταξύ της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου και τα μέσα του Ιουνίου. Παίρνουν από 90 έως 120 μέρες για να αναπτυχθούν και συλλέγονται τον Οκτώβριο, όταν πια έχουν έντονο πορτοκαλί χρώμα. Και όπως βλέπετε, το ριζότο μας είναι σχεδόν έτοιμο. Να πάρετε ένα κουτάλι και να δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει καμία συνταγή που να σας πει ακριβώς το χρόνο που πρέπει να ψήσετε το ρύζι σας. Πρέπει πάντα, μα πάντα να δοκιμάζουμε. Κρατάει ελάχιστα, ακριβώς όσο πρέπει να κρατάει για να βγάλουμε το ριζότο μας. Τώρα, θέλω από το ψυγείο το βούτυρο και έχω λίγο blue cheese, προαιρετικά. Θα σας εξηγήσω. 1, 2, 3, 4. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα την κολοκύθα. Τελευταία στιγμή. Έχω πουρέ κολοκύθας εδώ. Σας έχω δείξει άπειρες φορές πώς μπορείτε να φτιάξετε πουρέ κολοκύθας και επίσης το YouTube μου έχει βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε πουρέ κολοκύθας. Είναι κάτι εύκολο. Παίρνετε την κολοκύθα, τη βάλετε στο φούρνο και μετά την κάνετε πουρέ. Πάρα πολύ εύκολο και μπορείτε να την έχετε και στην κατάψυξη. Με το που ρίξω το πουρέ, τι θα γίνει? Θα σφίξει το ρύζι μου. Κοίταξε εδώ. Το βλέπεις? Είναι λογικό. Έριξα πουρέ. Τι πρέπει να κάνω? Μπράβο, νεράκι. Το αραιώνουμε για να το φέρουμε σε μία σύσταση που να είναι ριζότο, να μην είναι πουρές. Εντάξει. Λοιπόν, ρίχνω το νεράκι μέσα, ανακατεύω. Και πώς σας φαίνεται η σύσταση από το ριζότο, είναι εντάξει ή θέλει κι άλλο νεράκι? Λίγο νεράκι.
Μπράβο. Θέλει νεράκι. Γι' αυτό το λόγο ποτέ μα ποτέ δεν μπορούμε να δώσουμε και τα γραμμάρια από το ζωμό ή το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε σε ένα ριζότο. Γιατί κάθε φορά πρέπει όντως να το ρυθμίσουμε σύμφωνα με τη σύσταση που έχει στο τέλος. Τώρα, πώς το βλέπεις, φίλε Διονύση? Για δες. Ωραίο, αλλά πάλι είναι λίγο πηχτό. Θα σώσουμε λίγο νεράκι, να τα ρεώσουμε. Και το ριζότο μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε από τη φωτιά και θα κάνουμε τις κλασικές κινήσεις που θα κάναμε σε οποιοδήποτε ριζότο. Ποια είναι η πρώτη κίνηση? Βουτυράκι, παγωμένο. Μην το λυπηθείτε. Θα πάρω ένα, δύο, τρία, τέσσερα κομματάκια εδώ από βούτυρο. Δεν είναι πολύ, είναι πάρα πολύ λίγο. Άμα σκεφτείτε ότι τρώνε 6-8 άτομα από αυτό το ριζότο, δεν πάει ούτε μισό κουταλάκι του γλυκού βούτυρο στο κάθε άτομο. Οπότε ανακατεύουμε το βούτυρο εκτός φωτιάς. Και τώρα το εξής ερώτημα. Θέλετε να βάλω παρμεζάνα? Θέλετε να βάλω blue cheese? Θέλετε να βάλω τίποτα? Εξαρτάται από εσάς. Τι θες? Άκου. Ποια είναι η πραγματικότητα? Εδώ πέρα, επειδή έχουμε μια πάρα πολύ delicate γεύση, τη γεύση της κολοκύθας και θέλουμε να καταλαβαίνουμε κολοκύθα, αυτό που θα ρίξουμε πρέπει να είναι τόσο όσο. Δηλαδή, άμα θα βάλουμε παρμεζάνα και βάλουμε πάρα πολύ παρμεζάνα, στο τέλος δεν θα καταλαβαίνουμε κολοκύθα. Οπότε απαραίτητο είναι, άμα θα βάλετε παρμεζάνα, να βάλετε λίγο. Εδώ. Αρκετή. Γιατί φυσιολογικά σε ένα τέτοιο ριζότο θα βάζαμε τουλάχιστον τη διπλάσια ή την τριπλάσια ποσότητα από παρμεζάνα. Ήθιστε, επειδή σε τέτοιες γιορτινές συνταγές ή πιο έτσι ντελικάτες συνταγές, να προσθέτουμε και λίγο πιο εκλεπτισμένα τυριά, όπως είναι το blue cheese, το Stilton, μια γκοργοντζόλα. Εγώ θα βάλω λίγο blue cheese, αλλά θα βάλω από πάνω. Θέλω ένα ωραίο πιατάκι εδώ πέρα να σερβίρω. Αυτό εδώ. Και κοιτάξτε εδώ τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το ριζότο μας. Πρέπει να είναι χυλωμένο, αλλά όπως βλέπετε πέφτει, ρέει το ριζότο. Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ πηχτό. Σε περίπτωση που πάτε σε ένα μαγαζί και σου φέρνει ένα ριζότο που είναι στημένο πάνω σε κουπάτ, σημαίνει πως πρέπει να το γυρίσετε πίσω, δεν τρώγεται. Εκτός άμα η συνταγή είναι πολύ ιδιαίτερη, γενικά το ριζότο πρέπει να είναι ρευστό. Και όπως είναι από πάνω, θα σπάσω λίγο blue cheese. Κοιτάξτε εδώ. Ίσα-ίσα να υπάρχει, είναι καταπληκτικός συνδυασμός από blue cheese και κολοκύθα. Και βέβαια, επειδή έχουμε ένα ριζότο κολοκύθας, θα ρίξουμε και κολοκυθόσπορο. Τέλεια. Το μόνο που λείπει είναι τι? Λίγο πρασινάδα από πάνω. Οπότε θα ρίξω λίγο θυμαράκι. Ξαναλέω ότι άμα έχετε φασκόμηλο, δοκιμάστε το, θα σας αρέσει. Εδώ. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε λίγο βουτυράκι και να βάλουμε σε διάφορα σημεία, να αφήσουμε ένα λιώσει από το καυτό ριζότο. Εδώ, αντί λαδάκι, και να σερβίρουμε κατευθείαν. Αυτό ήταν. Για το ριζότο κολοκύθας, ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τα βάζουμε σε βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε θυμάρι και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν. Προσθέτουμε το σέλερι σε μικρά κομμάτια, το ρύζι και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών, λίγο από το νερό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε νερό σε δόσεις, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να βράσει το ρύζι και ρίχνουμε το μπουρέ κολοκύθας. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο, την παρμεζάνα και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με blue cheese, κολοκυθόσπορο, θυμάρι και βούτυρο σε κομμάτια. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Καλά, αυτό το ριζότο το αγαπώ. Και ο συνδυασμός με τον blue cheese είναι κάτι που αγαπώ ακόμα περισσότερο. Πιο γιορτινό δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι τόσο γκουρμέ και τόσο απλό την ίδια στιγμή, που πραγματικά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κρατήσετε τις ισορροπίες που κράτησα και εγώ. Έχω το τραγανό στη σκιού από τον κολοκυθόσπορο. Έχω αυτή την υπέροχη γεύση που μου αφήνει το blue cheese τόσο όσο και έχω και τη γεύση από την κολοκύθα. Τίποτα δεν επισκιάζει το άλλο και όλα μαζί δίνουν το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτή τη συνταγή πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει.